Πριν κάποιες δεκαετίες φοβόσουν και να περάσεις. Αν ήταν ήλιος, δε σε κρατούσε ντάλα μεσημέρι ούτε ένα λεπτό που να ακουμπήσεις. Αν ήταν χειμώνας, ελάτε να δείτε πώς φυσάει ο αέρας και πόσο χιόνι βάζει. Όμως τα δέντρα που φύτεψαν αυτά τα χέρια που είναι μπροστά μας γίναν τώρα σαν στρατεύματα που φυλάνε όχι μόνο το λόφο από τον αέρα, αλλά από τα εναέρια πνεύματα. Κατασκήνωσε ο Θεός, έστησε μια θεϊκή παγίδα και κατόπιν από τον ουρανό πραγματικά κατέβηκε η Εκκλησία και στάθηκε στον λόφο όπως η κυβωτός του Νόε στο Άραρα. Διότι λέγει το τροπάριον, Θεοτόκε, όταν είμαστε μέσα στο ναό σου, νιώθουμε και είμαστε μέσα στον παράδεισο, στον ουρανό, στην βασιλεία σου. Και πόσο γρήγορα, πόσο εύκολα μπορεί να γίνεται ο παράδεισος στη γη. Ένας άνθρωπος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, φτάνει να αναμορφώσει ολόκληρον δήμον, δηλαδή όλη την ανθρωπότητα. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι που οι συγγενείς τους θα λέγανε «Κρίμα, δεν έχουν παιδιά, τι τα θέλουν, ποιος θα τους κληρονομήσει, ποιος θα τους γυροκομήσει, μα τόσο τυφλοί είμαστε, κοιτάξτε παιδιά που απέκτησε η στήρα, για να ξαναγίνει για άλλη μια φορά πραγματικότης η στήρα έτε και νεπτά και η πολλή τέχνη συσθένησε 7 που σημαίνει ο ιερός αριθμός άπειρα τέκνα του Θεού. Απ' την καρδιά βγαίνει ο παράδεισος. Somewhere over the rainbow, where are the sun?
προφησία λέγεται και μνημονεύει σπίτωση σε όλα σε όλα. Και μνεύοντας αγαθά στην παιδιά του Ξέφου Δημητρίου και Γεωργίας Τσέλου, που για μας γίνανε γονείς μας και πατέρες μας, η οικογένειά μας, τα αδέρφια μας, τις συνειδείς μας. Και οπότε η μέρα αυτή είναι δική τους. Γιατί όπως κάθε μοναστήρι έχει τους Αγίους Κτήτορες, Κτήτορες ήταν εκεί, και με ίδια και με γιώτα, και τα αδέρφια τους εδώ ήταν σαν άγγελοι. Άντε να πεις τον δρόμο, οπότε και γονείς σας έχουμε και παιδιά μας έχετε. Επειδή ήταν τόσοι άνεμοι που χτύπησαν, που χτυπούν και θέλουν να χτυπήσουν το μοναστήρι, έβαλε ο Θεός ως βαθύτατο και ισχυρότατο και αμετάκλητο και αμετακίνητο και αναφέρετο και αμετάβλητο και αναλύωτο το μέλη την αγαπημένη σόλου μας Μαρία, που αυτή και αν είναι πτήτωρ, πνευματική μήτρη, τέτοια και μεγιώτη και αδελφή πάντων ημών και συγκεκριμένη. Και την προηγούμενη μέρα που είχαν πάει οι αδελφές στο Μητροπολίτη, ήταν και συνοδικός τότε, τα καλά γίνονται όλα μαζί, οι άλλες φορές αργούν τόσο, ώστε να δεν υπάρχουν ούτε τα καλά ούτε αυτός που τα δίνει. Και ο άνθρωπος φτάνει και να απελπίζεται, κακός όμως. Αλλά αυτός που ξέρει να περιμένει, ξαφνικά για μια στιγμή ανοίγουν όλα τα ωράρια και στις 5 Δεκεμβρίου γίνεται η αίτηση των αδελφών και η παράδοση του Πεδαστερικού. Την ίδια στιγμή, 5 Δεκεμβρίου, υπογράφει ο Μητροπολίτης και κάνει αίτηση στη Σύνοδο και η Σύνοδος αποδέχεται το αίτημα και γίνεται το μοναστήρι και την 6 Δεκεμβρίου το γίνει ο Κλάδο πριν, αφού η αγωνία της Μαρίας όταν γίνει το μοναστήρι δεν υπήρχε πλέον άλλο λόγο να καθυστερήσει ούτε ένα δευτερόλεπτο και έφυγε για τον ουρανό. Και πολλά ταύτωνα την ευγένεια και τη λεπτότητα που την διέφερνε πριν κλείσει το 40ο, μου ζήτησε και συγγνώμη, χαριτωμένα και χαριτολογώντας και μου έλεγε συγγνώμη που έφυγα, αλλά δεν μπορούσα να περιμένω άλλο και με κάλεσε ο Χριστός και δεν γινόταν να μου πάω κοντά της. Οπότε και μαζί με την ευγνωμοσύνη αυτή στο ζεύγος Τσέβου, στα αδέρφια και τους κούς Τσέβου και σε όλο την γενεολογία τους, η μνήμη μας και η καρδιά μας αυτή τη στιγμή αυτομάτως πηγαίνει προς την Μαρία, όχι μόνο στο μνημείο της, αλλά και προς τον ουρανό που χαίρεται και σκεφτάει η καρδιά της και αγωνιά και δέεται να γίνει το μοναστήρι έτσι όπως το θέλεις και το ρωρέθηκε εκείνη, έτσι όπως το θέλεις εμείς, έτσι όπως το έχει ο Θεός.